Κατά Ματθαίον, κεφάλαιον πέμπτον. Ιδών δε τους όχλους ανέβη εις το όρος, και καθίσαντος αυτού προσήλθον αυτό οι μαθητέ αυτού, και ανοίξας το στόμα αυτού, εδίδασκεν αυτούς λέγον. Μακάρι η πτωχή το πνεύματι, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι οι πενθούντες, ότι αυτοί παρακληθήσονται. Μακάρι οι πραείς, ότι αυτοί κληρονομήσουσι την γην. Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνην, ότι αυτοί χορταστήσονται. Μακάρι οι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθήσονται. Μακάρι η καθαρήτη καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται. Μακάρι οι ειρηνοποιοί, ότι αυτοί οι Θεού κληθήσονται. Μακάρι οι δε διωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνης, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι οι εστέ, όταν ονειδήσωσιν ημάς και διώξωση και ύποση παν πονηρών ρήμα καθημών, ψευδόμενοι ένεκεν εμού. Χαίρετε και αγαλιάστε, ότι ο μισθός ημών πολλής εν της ουρανής. Ούτω γάρε δίωξαν τους προφήτας τους προημών. Ημίσεστε το άλλας της γης. Εάν δε το άλλας μωρανθεί, εν τίνι αλισθήσετε. Ίσου δεν ισχύει έτη, ή μη βληθήνε έξω και καταπατήστε υπό των ανθρώπων. Ημίσεστε το φως του κόσμου. Ου δύναται πόλης κρυβήνε επάνω όρους κειμένη. Ουδέ και έουσι λίχνων και τη θέαση αυτών υπό των μόδιων, αλλά επί την λιχνίαν, και λάμπει πάση της εν τη οικία. Ούτω λαμψάτο το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάσουσι των πατέραν ημών των εν της ουρανής. Μην νομίσετε ότι ήλθον καταλύσε τον νόμον ή τους προφήτας. Ουκ ήλθον καταλύσε, αλλά πληρώσε. Αμήν γαρ λέγω ημίν, έως αν παρέλθει ο ουρανός και η γη, η ότα εν, η μία κεραία, ου μη παρέλθει από του νόμου έως αν πάντα γέννηται. Όσε αν ουν λύσει μίαν των εντολών τούτου των ελαχίστων και διδάξει ούτω τους ανθρώπους, ελάχιστος κληθήσετε εν τη βασιλεία των ουρανών. Ως δαν ποιήσει και διδάξει, ούτως μέγας κληθήσετε εν τη βασιλεία των ουρανών. Λέγω γαριμήν, ότι εάν μη περισσεύσει δικαιοσύνη ημών πλοίων των γραμματέων και φαρισαίων, ου μη εισέλθετε εις την βασιλείαν των ουρανών. Οικούσατε ότι αρέθη της αρχαίης, ου φωνεύσεις. Ως δαν φωνεύσει, ένοχος έστε τη κρίση. Εγώ δε λέγω ημίν, ότι πας ο οργιζόμενος του αδελφού αυτού εκεί ένοχος έστε τη κρίση. Ως δαν είπε το αδελφό αυτού ρακά, ένοχος εστέ το συνεδρίο. Ως δαν είπε μωρέ, ένοχος εστέ εις την γέναν του πυρός. Εάν ουν προσφέρεις το δώρον σου επί το θυσιαστήριον, κακή μνησθείς ότι ο αδελφός σου έχει τί κατά σου. Άφεσε εκεί το δώρον σου έμπροσθεν του θυσιαστηρίου και είπαγε πρώτον διαλάγηθη το αδελφό σου και τότε ελθόν πρόσφερε το δώρον σου. Εις θιευνοών το αντιδίκου σου τάχεις έως ότου ή εν τη οδό μεταυτού, μη ποτέ σε παραδώ αντίδικος το κριτή και ο κριτής σε παραδώ το υπηρέτη και εις φυλακήν βληθήσει. Αμήν λέγωση, ου μη εξέλθεις εκείθεν έως σου αποδώς τον έσχατον κοδράντην. Οικούσατε ότι ερέθη της αρχαίης, ου μη χεύσεις. Εγώ δε λέγω ημίν, ότι πάσο βλέπων γυναίκα προς το επιθυμεί σε αυτήν, ήδη εμίχευσεν αυτήν εν την καρδία αυτού. Ιδέ ο οφθαλμός σου ο δεξιός σκανδαλίζησε, έξελε αυτόν και βάλε από σου. Συμφέρει γάρση να απόλυτε εν των μελών σου και μη όλον το σώμα σου βληθεί εις γέναν. Και η δεξιά σου χείρ σκανδαλίζησε, έκοψον αυτήν και βάλε από σου. Συμφέρει γάρση να απόλυτε εν των μελών σου και μη όλον το σώμα σου βληθεί εις γέναν. Ερέθηδε. Όσαν απολύσει την γυναίκα αυτού, δώτο αυτή αποστάσιον.
Εγώ δε λέγω ημίν, ότι όσαν απολύσει την γυναίκα αυτού παρεκτός λόγου πορνείας, ποιή αυτήν μη χάστε, και όσε αν απολελειμμένην γαμίσει, μη χάτε. Πάλι νικούσατε ότι αιρέθη της αρχαίης, ούκ επί ορκίσεις, αποδώσεις δε το Κυρίου τους όρκους. Εγώ δε λέγω ημίν, μη ομώ σε όλος, μήτε εν το ουρανό, ότι θρόνος εστί του Θεού, μήτε εν τη γη, ότι υποπόδιον εστί των ποδών αυτού, μήτε εις Ιεροσόλυμα, ότι πόλης εστί του Μεγάλου Βασιλέως, μήτε εν τη κεφαλή σου ομώσεις, ότι ούδινα σε μίαν τρίχα λευκήν η μέλεναν ποιήσε. Έστω δε, ο λόγος ημών ναι ναι, ου ου, το δε περισσόν τούτον εκ του πονηρού εστίν. Ικούσατε ότι ερέθη οφθαλμόν αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντους. Εγώ δε λέγω ημίν μη αντιστήνε το πονηρό, αλλώς τη σεραπίσει επί την δεξιάν σε αγώνα, στρέψον αυτό και την άλλην, και το θέλοντες η κρυθήνε και τον χιτώνα σου λαβήν, άφες αυτό και το ημάτιον. Και ως τη σε αγκαρεύσει μίλιον εν, ύπαγε με ταυτού δύο. Το ετούν τη σε δίδου, και τον θέλοντα από σου δανείσαστε μη αποστραφείς. Ικούσατε ότι ερέθη, αγαπήσεις των πλησίων σου και μισήσεις των εχθρών σου. Εγώ δε λέγω ημίν, αγαπάτε τους εχθρούς ημών, ευλογείτε τους καταρωμένους ημάς, καλώς ποιείτε τις μισούσιν ημάς και προσεύχεστε υπέρ των επηρεαζόντων ημάς και διωκόντων ημάς, όπως γέννηστε ή του πατρός ημών του εν ουρανής, ότι τον ήλιον αυτού ανατέλει επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Εάν γάρ αγαπήσετε τους αγαπώντας ημάς, τι να μισθόν έχετε, ουχή και ιτελώνε το αυτό ποιούσι. Και εάν ασπάσεστε τους φίλους ημών μόνον, τι περισσόν ποιείτε, ουχή και ιτελώνε ούτω ποιούσιν. Έσες θεούν ημείς τέλειοι, ως περοπατήρι μόνο εν της ουρανής τέλειος εστίν.